Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου και είναι ένα από τα τελευταία και πιο καινούρια ζευγάρια ακουστικών που έχει κυκλοφορήσει η Huawei στην Ελλάδα. Είναι το Huawei FreeBuds 4. Θα τα δούμε μαζί, θα τα ανοίξουμε. Αγοράστηκαν από μια φίλη γιατί έχασε τα προηγούμενά τη και όπω καταλαβαίνουμε... Περνάνε πρώτα από μένα το Greek Zero τη καρδιά σα για να μπορεί να γίνει το απαραίτητο unboxing. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στο unboxing. Η συσκευασία λοιπόν από τα ακουστικά είναι αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σα είναι αυτό ακριβώ το κουτί όπω το βλέπετε. Γύρω-γύρω δεν έχει κάποια πολύ συγκεκριμένη πληροφορία την οποία να χρειάζεται να δούμε. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε ευθύ αμέσω. Έχω εγώ εδώ πέρα, όπω μπορείτε να δείτε, το απαραίτητο κοπίδι για να μπορέσουμε να σκίσουμε το πλαστικό και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το ανοίγω λοιπόν εγώ εδώ πέρα. Τα ακουστικά αυτά εδώ πέρα, όπω μπορείτε να δείτε, ανήκουν στην κατηγορία τη open fit φόρμα. Δεν είναι δηλαδή αυτά με το πλαστικό τα οποία μπαίνουν μέσα στο αυτή αλλά είναι τα άλλα τα οποία μπαίνουν επιφανειακά στη συσκευασία μέσα έχουμε ένα καλώδιο φόρτισης, το απαραίτητο καλώδιο το οποίο είναι ευτυχώ USB c Σας έχω πει πολλές φορές την άποψή μου, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Και από εκεί και πέρα έχουμε, φαντάζομαι, τα απαραίτητα έγγραφα, τα σηριακά. Και εδώ επίσης έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία ενημερωνόμαστε για την εγγύηση, για την δυνατότητα χρήσης της συσκευασίας, της συσκευής βασικά, των ακουστικών, της ενέργειας που πρέπει να κάνουμε, τα πάντα. Εντάξει και αυτό. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το συγκεκριμένο. Όπως βλέπετε, τα συγκεκριμένα τα ακουστικά είναι το ασημή το χρώμα. Αυτά εδώ πέρα υπολογίστε ότι βγαίνουν σε ασημή, όπως επίσης βγαίνουν και σε άσπρο. Βλέπετε εδώ από το πλάι που έχει ένα κουμπάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουμπί το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε σύνδεση με το Bluetooth όταν έχουμε κάποια συσκευή. Αν αυτό εδώ πέρα το ανοίξουμε. Από κάτω Βλέπουμε ότι έχει την απαραίτητη θύρα USB-C για να μπορούμε να φορτίζουμε τα συγκεκριμένα ακουστικά. Αυτά εδώ πέρα βέβαια επίση υπολογιστή ότι φορτίζουν και ασύρματα. Και αν προχωρήσουμε για να τα ανοίξουμε, βλέπετε λοιπόν ότι τα ακουστικά αυτά από μέσα είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ γελιστερά όπως μπορώ να δω και από ό,τι καταλαβαίνω. Εμένα προσωπικά σαν πρώτη εικόνα μου αρέσουν και η αλήθεια είναι ότι και τα άλλα τα ακουστικά που εγώ έχω, τα FreeBuds, τα FreeBuds Pro, ήθελα και εγώ να τα πάρω σε Σα τα βγάζω εγώ από τη θήκη για να μπορέσουμε να τα δούμε. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι ακριβώ έτσι. Όπω κάθε ακουστικό στην αρχή πρέπει λίγο να μάθουμε πώ βγαίνει για να μπορέσουμε να τα βγάζουμε εύκολα. Και τα συγκεκριμένα έχουν μια καμπύλη εκμάθηση. Σα το πω έτσι. Βλέπετε λοιπόν τα ακουστικά πώ είναι. Βλέπετε τι τρυπούλε που έχει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Σα τα κάνω γύρω γύρω. Βλέπετε επίση την τρυπούλα που έχει από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Βλέπετε και από κάτω έχει πέραν από τους αισθητήρε που φορτίζει. Είναι έτσι, να αυτό λοιπόν εδώ και βλέπετε και την τρύπα που έχει επίσης από αυτήν εδώ πέρα πάνω την πλευρά. Τα ακουστικά λοιπόν είναι αυτά ακριβώς, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Η θήκη είναι αυτήν εδώ από μέσα. Εδώ πέρα μέσα είναι και τα πινάκια τα οποία βοηθάνε τα ακουστικά για να φροντίζουν, και έχει και αυτό εδώ πέρα το φω. Αυτήν εδώ πέρα λοιπόν είναι η θήκη από τα ακουστικά την οποία είδαμε. Εγώ θα σα βάλω μέσα τα συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να τα έχουμε όλα μαζί. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά τη θήκη, να ξεκινήσουμε λέγοντα το εξή: Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε σαν σχέδιο, όπω μπορείτε να διακρίνετε, είναι ένα καθαρό Στρόγγυλο σχέδιο. Δεν έχει κάποια καμπύλη, δεν έχει οτιδήποτε. Άρα, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε έχει διάμετρο 58 χιλιοστά. Το δε ύψο τη θήκη τη συγκεκριμένη, όπω δηλαδή σα το δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 21,2 χιλιοστά. Και το βάρο τη θήκη μαζί με τα ακουστικά τα συγκεκριμένα είναι στα 38 γραμμάρια. Χωρί τα ακουστικά, υπολογίστε ότι μιλάμε για 8,2 γραμμάρια μείον. Καθότι κάθε ακουστικό είναι 4,1 γραμμάρια. Η μπαταρία αυτή εδώ πέρα τη θήκη, το λέει και εδώ πέρα σε ένα αυτοκόλλητο, είναι στα 410 μιλιαμπερόρια. Περνώντα δε στα ακουστικά, οι διαστάσει αυτών και όπω μπορείτε να αντιληφθείτε και να είμαστε σίγουροι, έχουν τι ίδιε διαστάσει. Οι διαστάσει λοιπόν των ακουστικών των συγκεκριμένων, όπω ακριβώ το βλέπετε αυτή τη στιγμή στο χέρι μου να σα το δείχνω εγώ, είναι στα 41,1 χιλιοστά σε πλάτο, σε ύψο, συγγνώμη. Είναι επίσης 16,8 χιλιοστά σε πλάτος, όπως επίσης σε βάθος είναι στα 18,5 χιλιοστά. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν σας τα δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς όπως τα βλέπετε. Η δε μπαταρία του κάθε ακουστικού είναι στα 30 mAh. Τα συγκεκριμένα συνδέονται με τα κινητά μας με Bluetooth 5.2. Και όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτά επίσης τα ακουστικά έχουν την φόρμα open fit. Όσον αφορά τη φόρτισή τους, εκτός από το καλώδιο φορτίζει και ασύρματα όπως έχουμε πει, μια μικρή επισήμανση απλά για να το ξέρετε, το ποινίο με το οποίο φορτίζουν είναι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Οπότε όταν τα συγκεκριμένα τα βάζουμε για να φορτίσουν, τα βάζουμε πάντα με την ένδειξη της Huawei προς τα κάτω, ούτω ώστε να έχουμε το φωτάκι που έχει εδώ πέρα προς τα πάνω για να μπορούμε να βλέπουμε ότι έχει κινήσει η φόρτιση και απλά πάντα προσπαθούμε να κεντράρουμε το ποινίο το οποίο είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, ακριβώς με το κέντρο του ασύρματου φορτιστή μας, ούτως ώστε να μπορεί να φορτίζει. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι τα ακουστικά για να μπορέσουν να φορτίσουν σε μια πλήρη φόρτιση χρειάζονται περίπου μια ώρα και η δε θήκη χωρί να είναι τα ακουστικά μέσα χρειάζεται επίση μια ώρα για να φορτίσει. Τα συγκεκριμένα ακουστικά έρχονται με μια τεχνολογία η οποία ονομάζεται από την Huawei ω Adaptive Ear Matching. Στα ελληνικά, η συγκεκριμένη τεχνολογία μεταφράζεται σαν προσαρμοστική τεχνολογία αντιστοίχηση αυτιών. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά όταν το φοράμε το ακουστικό στο αυτί μα και εγώ θα το φορέσω απλά ενδεικτικά απλά για να το δοκιμάσω κιόλα. Όταν λοιπόν τα συγκεκριμένα ακουστικά τα φοράμε στα αυτιά μα, αυτά έχουν τη δυνατότητα. Α, είναι ωραία η αίσθηση. Βέβαια, εμένα δεν μ' αρέσουν. Αυτά θα σα τα πω. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα τα ακουστικά έχουν τη δυνατότητα όπω τα φοράτε να μπορούν να αναγνωρίζουν. Δείτε εδώ πέρα σε μένα πώ φαίνονται. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και σε εισαγωγικά να διαβάζουν το κανάλι του αυτιού μα και το πώ ακριβώ διαχέεται ο ήχο, ούτω ώστε με αυτό, με αυτή την ανάγνωση την οποία κάνουν, να μπορεί έπειτα το ακουστικό να επιλέγει την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή του ήχου, ούτω ώστε αυτό να σας δίνει την καλύτερη δυνατότητα ακρόασης και αυτό βέβαια επηρεάζει και την ενεργεία κύρωση του ρίβου, το Active Noise Cancelling, γιατί τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, παρότι είναι open fit, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και Active Noise Cancelling κατά τη διάρκεια ακρόασης κλήσης, αναπαραγωγής βίντεο, ε, ακρόαση κλήση, λέω, κατά τη διάρκεια συνομιλία, αναπαραγωγή βίντεο, κατά τη διάρκεια που ακούμε κάποια μουσική, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο ήχο και να μην μα ενοχλούν τόσο πολύ οι περιφερειακοί ήχοι. Σίγουρα, βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να επισημάνω το εξή, ότι όσον αφορά την ακύρωση του θορύβου, όπω επίση και τον τρόπο απόδοση των συγκεκριμένων ακουστικών, οι μικρότερε κοιλότητε αυτιών σε σχέση με τα πιο μεγάλα αυτιά, να το πω με αυτόν τον τρόπο, έχουν καλύτερη απόδοση ω προ την εφαρμογή, άρα και ω προ τον ήχο τον οποίο θα παίρνουμε. Η δε χρήση των συγκεκριμένων ακουστικών έχει ε, μικρέ έω μεγάλε διαφοροποιήσει, για να μην το πω μικρέ, καθότι εξαρτάται από το αν έχουμε ενεργή την ακύρωση του ρίβου ή όχι. Εάν λοιπόν δεν έχουμε ενεργεί την ακύρωση του ρίβου, όταν θέλουμε να αναπαράξουμε η μουσική, δεν δίνουν ενδεικτικέ ώρε χρήση όταν θέλουμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Υποθέτω ωστόσο ότι η αντιστοιχεία μεταξύ ομιλία και μουσική δεν θα διαφοροποιείται, θα είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε πλήρω φορτισμένα τα ακουστικά, μπορούμε να πάρουμε 4 ώρε αναπαραγωγή μουσική. Το τονίζω και πάλι όταν έχουμε ανενεργή την ακύρωση του ρίβου. Χρησιμοποιώντα ωστόσο και τη θήκη, δηλαδή καταναλώνοντα πλήρω την μπαταρία των ακουστικών συν πλήρω την μπαταρία τη θήκη, παίρνουμε ένα συνολικό χρόνο αναπαραγωγή μουσική, ο οποίο φτάνει τι 22 ώρε. Ωστόσο, εάν τα ακουστικά τα φορτίσουμε για 15 λεπτά, καθότι έχουν και γρήγορη φόρτιση, μπορούμε να πάρουμε επιπλέον 2,5 ώρε χρήση. Το τονίζω και πάλι, χωρί να έχουμε ενεργή την ακύρωση του θορύβου. Ναι, το είπα 3 με 4 φορέ ήδη. Αν λοιπόν εδώ πέρα έρθουμε και ενεργοποιήσουμε την ακύρωση του θορύβου, μειώνεται προφανώ γιατί τα ακουστικά κάνουν επιπλέον ενέργεια η μέγιστη διάρκεια χρήσης των ακουστικών των συγκεκριμένων. Όταν λοιπόν έχουμε μια πλήρη φόρτιση στα ακουστικά, παίρνουμε μέχρι 2,5 ώρες χρήσης, ενώ όταν χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία των ακουστικών συνδυαστικά με την μπαταρία της θήκης, φτάνουμε το μέγιστο στις 14 ώρες χρήσης. Αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά επίσης έρχονται με οδηγό, η μεμβράνη δηλαδή η οποία πάλεται για να μπορεί να αναπαράγει τον ήχο τον οποίο βγάζουν τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, η οποία είναι ο οδηγό ηχείου δηλαδή που λέμε, ο οποίο είναι στα 14,3 χιλιοστά LCP. Το εύρο δε συχνοτήτων το οποίο μπορεί να αναπαράξουν τα συγκεκριμένα τα ακουστικά είναι μέχρι 40 kHz, ενώ επίση έχουν και τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα μπάσα. Βέβαια, ξέρουμε εξ αρχή πω σε τόσο μικρέ συσκευέ το μπάσο εκ των πραγμάτων δεν θα είναι τόσο καλό όσο είναι στα μεγάλα τα ακουστικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί αν μη τι άλλο εδώ πέρα μέσα σε όλα αυτά τα ακουστικά δεν υπάρχει ο απαιτούμενο χώρος για να μπορέσει να έχει αυτή την τέλεια ή καλύτερη απόδοση την οποία έχουμε στα μεγάλα ακουστικά. Η Huawei λέει και υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά έχουν πολύ μικρή καθυστέρηση ήχου, το γνωστό και επωνομαζόμενο latency. Εδώ πέρα μα δίνει κάποιε τιμέ, ωστόσο μα δίνει τιμέ με Huawei. Δηλαδή μα λέει ότι αν τα συγκεκριμένα ακουστικά τα χρησιμοποιούμε με συσκευέ οι οποίε έχουν πάνω το λειτουργικό Harmony, έχουν latency 90 ms. Ενώ αν τα χρησιμοποιούμε με συσκευέ οι οποίε επάνω έχουν το MUI, δηλαδή ας πούμε το, το Mate XS το οποίο έχω εγώ στα χέρια μου, αυτά έχουν μια ε, καθυστέρηση ήχου η οποία είναι στα 150 ms. Σίγουρα οι τιμέ είναι συγκεκριμένε. Τα 90 μιλισεκόντ δηλαδή σε Harmony και τα 150 μιλισεκόντ σε EMUI δεν ακούγονται πολύ μεγάλες, ωστόσο όταν βλέπουμε μια ταινία, ένα βίντεο ή παίζουμε παιχνίδια, το συγκεκριμένο έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί βλέπουμε το στόμα να κινείται ή βλέπουμε τον ήρωά μα να κάνει κάτι και εμεί το ακούμε εκ των υστέρων που μπορεί να είναι μικρή καθυστέρηση, αλλά το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τον ήχο, τον οποίο προσλαμβάνουν, εδώ πέρα έχουμε το εξή όταν τα χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε εγγραφή ήχου, τα συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν εγγραφή ήχου σε high definition, σε υψηλή ανάλυση και υψηλή ανάλυση για τα συγκεκριμένα τα ακουστικά σημαίνει εγγραφή ήχου στα 48 kHz. Επίσης έχουν διπλή λειτουργία. Διπλή λειτουργία σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε λειτουργία περιβάλλοντος ή λειτουργία φωνής. Η λειτουργία περιβάλλοντος σημαίνει ότι τα ακουστικά τα συγκεκριμένα τα χρησιμοποιούμε και πιάνουν τη δική μας τη φωνή, όπως επίσης πιάνουν και τη φωνή τον γύρω γύρω, γενικότερα του ήχου του γύρω χώρου, του περιβάλλοντο δηλαδή, ενώ αν το ενεργοποιήσουμε σε λειτουργία φωνή, τα συγκεκριμένα τα ακουστικά κάτι κάνουν, καταλαβαίνουν τι συχνότητε τη φωνή μα και επικεντρώνονται κατά το δυνατόν δεν το έχω δοκιμάσει στη δική μας τη φωνή. Φυσικά, τις συγκεκριμένες τις συσκευές, όπως σε όλα τα ακουστικά που έχει βγάλει η Huawei το τελευταίο διάστημα, αλλά νομίζω ότι αυτό πλέον ε, είναι τύπου ο κανόνας σε όλα τα ακουστικά, Αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα ακουστικά μπορούμε να τα συνδέσουμε σε δύο συσκευέ, δηλαδή μπορούμε να τα συνδέσουμε σε ένα κινητό και ένα τάμπλετ, σε έναν υπολογιστή και ένα κινητό, σε έναν υπολογιστή και ένα τάμπλετ. Όταν μιλάμε σε μία συσκευή, δηλαδή α πούμε μπορεί να τα έχουμε συνδέσει σε δύο κινητά, όταν μιλάμε σε μία συσκευή και δεχόμαστε κλήση σε μία άλλη συσκευή, εδώ πέρα έχει πάντα προτεραιότητα η τελευταία κλήση, η πιο καινούργια κλήση την οποία δεχόμαστε. Άρα δηλαδή τα ακουστικά θα σταματήσουν να αναπαράγουν την κλίση στην οποία βρισκόμαστε και θα γυρίσουν στην καινούργια κλίση από την άλλη τη συσκευή. Όταν ε, βλέπουμε κάποιο βίντεο στον υπολογιστή και δεχτούμε κάποια κλίση, σταματάνε να αναπαράγουν τον ήχο του βίντεο και γυρνά ο ήχο στην κλίση. Όταν τελειώσουμε αυτό, ξαναγυρνά ο ήχο στο βίντεο. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη μουσική, εφόσον χρησιμοποιούμε κάποιο tablet ή κάτι άλλο. Ωστόσο, απλά να το ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των κλήσεων, προτεραιότητα πάντα έχει η καινούρια κλήση. Τα συγκεκριμένα ακουστικά επίση μπορεί κάποιο να τα διαχειριστεί με δύο τρόπου. Είτε μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή που έχει η Huawei, το Huawei AI Live, και θα σα το δείξω εγώ αυτή τη στιγμή για να το δείτε. Εμένα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, μου λέει ότι τα Huawei FreeBuds 4 έχουν αποσυνδεθεί. Θα τα ανοίξω εγώ ωστόσο εδώ πέρα για να μπορέσουν να συνδεθούν. Βλέπετε ότι μα το δείχνει όπω επίση μα την μπαταρία. Και μέσα από το Huawei AI Life μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να έχουμε εξαιρετικότερε στο ρίβου, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να έχει ευκρινέστερε φωνέ την ποιότητα του ήχου στην οποία θα κάνει εγγραφή. Όπω επίση μπορούμε να επιλέξουμε ε, εδώ πέρα αν θέλουμε να έχουμε λειτουργία ανείχνευση περιβάλλοντο ή λειτουργία ανείχνευση με φωνέ που το λέγαμε προηγουμένω. Και αντίστοιχα, αν κάποιο δεν θέλει να έρθει από εδώ πέρα, όπου βλέπετε ότι Επίση, από εδώ μπορούμε να κάνουμε και την ενημέρωση. Αντίστοιχα, λοιπόν, αν κάποιο δεν θέλει να έρθει εδώ πέρα, όπω είναι στην αρχική οθόνη, θα πάει από το Bluetooth και εφόσον μα το ανοίξει, αν πατήσει επάνω στο, στο γρανάζι, από εδώ μέσα μπορεί να επιλέξει επίση όλε τι ίδιε επιλογέ που έχει και στο AI Life. Μα δείχνει επίση τι χειρονομίε τι οποίε μπορούμε να τι αλλάξουμε και να επιλέξουμε κάτι από τα άλλα τα οποία Υπάρχουν διαθέσιμα για διπλό πάτημα, για παρατεταμένο πάτημα ή για σάρωση. Για σάρωση είναι συγκεκριμένη η λειτουργία την οποία μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερε αριθμίσει. Γενικότερα μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε με δύο τρόπου. Είτε από το Huawei AI Live, είτε κατευθείαν από τι αριθμίσει του Bluetooth. Εννοείται πω τα συγκεκριμένα τα ακουστικά έχουν ανείχνευση, ε, ανείχνευση χρήση. Κάπω έτσι λέγεται. Όπου ουσιαστικά όταν τα φοράμε ή όταν τα βγάζουμε, σταματάνε ή εκινούν τη μουσική, το βίντεο ή οτιδήποτε κάνουμε χρήση εκείνη την ώρα σε πολύ πολυμέσο, γιατί έχουν αισθητήρα κατευθείαν στο αυτή. Λοιπόν, εγώ έχω συνδέσει και τα ακουστικά, όπω μπορείτε να δείτε, βασικά όπω μπορείτε να υποθέσετε, με το κινητό. Έχω ενεργοποιήσει ήδη εδώ πέρα την εφαρμογή τη εγγραφή ήχου για να μπορέσω να τη τεστάρω. Βλέπετε ότι τα φοράω. Και αυτή τη στιγμή θα συνεχίσω το βίντεο με τον ήχο από τα ακουστικά. Θα σας κάνω κάποιες μικροεναλλαγές απλά και μόνο για να μπορείτε να ακούτε τη διαφοροποίηση σε σχέση με το μικρόφωνο από τα ακουστικά. Ωστόσο, κυρίως ο ήχος θα ακούγεται από τα ακουστικά. Πέραν των υπολείπων τα οποία σας ανέφερα, τη εγγραφή, τη ε, μπαταρία, τη σύνδεση, το active noise cancelling, τα πάντα, μπορούμε να τα ελέγχουμε μέσα από την αφή Γενικότερα και μέσα από σύρσιμο. Ακολουθούν λίγο δηλαδή τη λογική του ελέγχου που έχουν και τα Buds Pro, τα οποία έχω και εγώ, τα οποία δεν έχω, τα έχω εδώ. Είναι τα ακουστικά, τα άλλα που έχω εγώ γενικότερα και χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τον έλεγχο του ήχου, των κλήσεων και της μουσικής, ισχύει το εξής. Αυτά εδώ πέρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πατώντας δύο φορές, με διπλό δηλαδή άγγιγμα, και με διπλό άγγιγμα μπορούμε να απαντήσουμε σε μια κλήση, μπορούμε να τερματίσουμε μια κλίση, μπορούμε να εκινήσουμε να κάνουμε αναπαραγωγή μουσική ή να κάνουμε παύση μουσικής, όπω επίση μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή ανάμεσα στα τραγούδια και μπορούμε συνεχίζοντα με σύρσιμο πάνω ή κάτω να μειώνουμε και να αυξάνουμε την ένταση του ήχου ο οποίος αναπαράγεται από τα ακουστικά, δηλαδή να ανεβάζουμε και να χαμηλώνουμε τη μουσική. Ενώ εάν την ώρα που απλά τα φοράμε, που μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε, δεχτούμε κάποια κλίση, εφόσον δεν θέλουμε να απαντήσουμε στην κλίση αυτήν πατάμε παρατεταμένα τα ακουστικά τα συγκεκριμένα και αυτό απορρίπτει την κλίση. Το σημείο στο οποίο ακουμπάμε τα ακουστικά τα συγκεκριμένα δεν είναι εδώ πέρα πάνω, είναι στον κορμό, είναι κάπου σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κάνοντας χρήση, εμένα μόλις μου ενεργοποίησε την ενεργεία κύρωση του Κάνοντα ωστόσο χρήση, θα το επενεργοποιήσω. Θα μπορέσετε να το βρείτε ακριβώ στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Ωραία, την επενεργοποίηση. Και αυτό μετά θα σα διευκολύνει. Εγώ γενικότερα με τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, με τα ακουστικά Open Fit, έχω ένα πρόβλημα γιατί ε, όταν τα φοράω από το δεξί μου το αυτή, το ακουστικό πάντα δεν κάθεται καλά και πάντα λίγο φεύγει. Ενώ στο αριστερό πάει και κουμπώνει ακριβώ. Αυτά τα ακουστικά για κάποιον περίεργο λόγο μέχρι στιγμή δεν τα νιώθω να φεύγουν, δεν νιώθω να κάνουν οτιδήποτε. Τώρα με βλέπετε να κάνω έτσι, απλά και μόνο για να το δούμε. Και πάλι εγώ επειδή έχω το θέμα με το δεξί του αυτή, αυτό το νιώθω να έχει χαλαρώσει ελαφρώ. Ωστόσο υποτίθεται πω η Huawei, όταν τα δημιουργεί τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, κάνει ελέγχου, βάζει ανθρώπου να τα φοράνε την ώρα που κάνουν γυμναστική, που τρέχουν, που κάνουν σκινάκι που κάνουν διάφορες εργασίες για να δουν κατά πόσο όντως εργονομικά είναι σωστά σχεδιασμένα. Αυτά λοιπόν είναι τα ακουστικά της Huawei. Αυτά έχω το κουτί εδώ πέρα, το καπάκι βασικά για να σας το δείξω. Είναι τα Huawei FreeBuds 4. Είναι η συσκευασία η συγκεκριμένη την οποία θα σας δείχνω, θα σας δείχνω, σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Είναι ο Greek Zier της καρδιάς σας. Για ό,τι χρειαστείτε, αχ μεγάλη διαφορά, για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μου γράψετε σχόλιο, μπορείτε να με ρωτήσετε γενικότερα στο βίντεο, ούτως ώστε να μπορέσω να το δω και να σας απαντήσω. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Από τα Huawei FreeBuds 4, από τον Greek τη καρδιά καρδιάς σας, καλή συνέχεια. Να προσέχετε και να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ. Γεια σας.